Οι πόλεμοι που είτε προκαλούν άμεσα είτε υποθάλπουν σε όλο τον πλανήτη οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και η επιθετική υπεριαλιστική πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να παραβλέπουμε βεβαίως αυτό και το ρόλο της Ρωσίας ή άλλων περιφερειακών δυνάμεων, η ακραία φτώχεια που έχει επιβληθεί στο μεγαλύτερο μέρος της υδρογείου λόγω της αρπαγής της γης, της οδειάς και γενικότερα των πλουτοπαραγωγικών πηγών των λαών από πολυεθνικές και τράπεζες, οι αλλαγές του κλίματος που έχουν επιφέρει αυτές ακριβώς οι ληστερικές υπεριαλιστικές πολιτικές, οδηγούν κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους σε αναζήτηση ενός ασφαλούς καταφυγίου στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, η αναζήτηση αυτή είναι κάθε άλλο παρά ασφαλής. Ευρωπαϊκές συμφωνίες αποτροπής, όπως η επωνύμιστη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, αλλά και συμφωνίες για την επαναπροώθηση προσφύγων στα κολαστήρια της Λιβύης, οδηγούν κάθε χρόνο σε απώλειες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζώων στα νερά της Μεσογείου και του Αιγαίου. Στις επαναπροωθήσεις, στις αποτροπές αυτές, το ΝΑΤΟ και η Frontex διαδραματίζουν ένα κέριο ρόλο, φτάνοντας στο σημείο ακόμα, όπως επισήμανε στη χθεσινή παρέμβασή του και ο βουλευτής Μιγκέλ Ουρμπάν, να απειλούν και να ανακόπτουν πλοία διάσωσης προσφύγων στη Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα πλοία αυτά διάσωσης ως διακινητές. Η αντιπροσφυγική και ρατσιστική πολιτική που παροξύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκει το κατά αναλογία ισοδύναμό της και στην Ευρώπη, όχι μόνο ο ρατσισμός, η ξενοφοβία βρίσκονται σε έξαρση και σηκώνουν κεφάλι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κακό αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών στη Γερμανία, αλλά και οι κυρίαρχες συστημικές δυνάμεις ενσωματώνουν στην πολιτική τους ατζέντα ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ακροδεξιάς ρητορικής και πρακτικής, χρησιμοποιώντας ως όχημα την ξενοφοβία και την ισλαμοφοβία, χτίζουν καθεστώτα έκτακτης ανάγκης που απειλούν ντόπιους και πρόσφυγες. Η περιορισμένη συμφωνία που παρήχε η Σύμβαση της Γενέβης τελεί υποκατάρρευση. Οι πρόσφυγες που καταφέρνουν να φτάσουν στην Ευρώπη έρχονται αντιπέτωποι με απειλάσεις, με φράχτες, με κοινωνικούς αποκλεισμούς, με φρικτές συνθήκες διαβίωσης. Ελάχιστοι είναι αυτοί που καταφέρνουν να αποκτήσουν το νομικό στάτους του πρόσφυγα, αλλά και αυτοί τελούν σε ένα διαρκές καθεστώς ανασφάλειας, περιορισμών και επιτήρησης. Η ελληνική κυβέρνηση, παρά την αριστερή εντός εισαγωγικών ρητορική της, ήταν στην πραγματικότητα εκείνη που διαπραγματεύτηκε πρώτη την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με την κυβέρνηση Ερντογάν και σήμερα στην πράξη φυλακίζει πρόσφυγες, τους υποβάλλει σε φρικτές συνθήκες διαβίωσης ή πολύ συχνά τους απελάβνει και αυτό αναμένεται να ενταθεί στο άμεσο μέλλον στη δίθεν ασφαλή Τουρκία. Ένα πρόσφατο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου που αποφάσισε την έκδοση στην Τουρκία ενός στελέχους της νεολαίας του ΧΑΤΕΠΕ, του Βεγιάς Μπαϊράμ, ενώ ο ίδιος μάλιστα κατηγορείται και από την ελληνική δικαιοσύνη ως υποτίθεται διακινητής. Ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση έχει όχι μόνο αποδεχτεί στην πράξη το αντιπροσφυγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεχόμενη μεταξύ άλλων και την επαναφορά σε ισχύ του κανονισμού του Δουβλίνου, αλλά παρακολουθεί ακόμα και τη μετεγκατάσταση οικογενειών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, στοιχείο που είχε αποτελέσει ένα από τα ελάχιστα θετικά που περιέχονται στον κανονισμό του Δουβλίνου 3.
Και κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό το γεγονός, ακριβώς γιατί μέσα στις επόμενες μέρες οι πρόσφυγες των οποίων έχει εγκριθεί με την κατάσταση στη Γερμανία αναμένεται να ξεκινήσουν μια σειρά από κινητοποιήσεις και είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν την αλληλεγγύη μας. Ο αγώνας των προσφύγων, των μεταναστών και των πληττόμενων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας είναι κοινός. Και αυτό δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι αξιακά η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι ταυτοτικό, η υπεράσπιση της ισότητας των ανθρώπων είναι ταυτοτικό στοιχείο της αριστεράς, αλλά και γιατί τα προβλήματα έχουν ως κοινό σημείο εκκίνησης την αντίθεση στις παγκοσμιοποιημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που φύγουν και εξοδεύουν και ντόπιους και πρόσφυγες. Γιατί σήμερα οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις που επιχειρούν να φορτώσουν την κρίση τους στις πλάτες των λαών και να λιγατήσουν τον πλούτο τους, δημιουργούν ταυτόχρονα και ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο ενίσχυσης της επιρροής της ακροδεξιάς. Έναν κίνδυνο που γίνεται ακόμα πιο ισχυρό στη χώρα μας, καθώς η μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ έχει οδηγήσει σε μια κατασπατάληση του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς, από δυνάμεις οι οποίες καταχρηστικά μιλούν δίθεν στο όνομά τους.